Συναδέλφιστες και συνάδελφοι της ΛΑΡΚΟ, της Αττικής, της Τερεάς, όλης της χώρας, μετά από 22 μήνες σκληρού ανυποχώρου του αγώνα, είμαστε όρθιοι, είμαστε εδώ, είμαστε ήδη νικητές. Μέσα από αυτόν τον αγώνα έχουμε οδηγήσει σε πολιτική ήττα τόσο το τελικό νοκροθάφτη, τη σημερινή κυβέρνηση, όσο και όλες τις προηγούμενες που διαχρονικά, σιγά σιγά, μεθοδευμένα έσκαβαν το λάκκο. Μέσα από τον αγώνα μας αναδείξαμε άλλον έναν ανεκτήμωτο πλούτο που έχει η χώρα μας. Κομμάτι του ορυκτού πλούτου, το νικέλιο, το κοβάλτιο. Μέσα από τον αγώνα μας έχουμε αναδείξει κομμάτι των δυνατοτήτων που έχει η χώρα μας. Τη τεχνογνωσία που έχει λάρκο, τις υποδομές, τις εργαζόμενους η προσπάθεια της κυβέρνησης να εκποιήσει τη Λάρκο χωρίς να σπάσει μύτη απέτυχε και αυτό το χρωστάμε στους αγώνες. Η προσπάθεια να την απαξιώξει μέχρι τελική πτώσεως ρίχνοντας τάκτη στα μάτια των εργαζομένων και του λαού επίσης απέτυχε. Οι εργαζόμενοι την έχουμε καθυστερήσει μέχρι σήμερα. Δεν επιτρέψαμε το σταμάτημα της λειτουργίας της. Δεν επιτρέψαμε σχεδιασμένες και απολύσεις και διαθεσιμότητες. Αναχαιτήσαμε μεγάλο κομμάτι των μισθολογικών περικοπών. Σήμερα δεν υπάρχει σημείο στη χώρα που να μην έχουν μάθει τι είναι η Λάρκο, ποιες είναι οι δυνατότητες, πώς μεθοδευμένα και συνειδητά την υπερχρέωσαν, την απαξίωσαν, σε τι σκληρές, απάθρωπες συνθήκες εργαζόμαστε, ποια είναι τα τίμια ρεαλιστικά και δίκαια αιτήματά μας. Μέσα από τους αγώνες μας και την τεράστια αλληλεγγύη που έχετε δείξει, αναδείξαμε το έγκλημα. Κυβέρνηση και επενδυτέ έχουν πρόβλημα με την αγωνιστική μας τάση. Με την αγωνιστική τάση των εργαζομένων. Είναι αγκάθιοι οι εργαζόμενοι για αυτούς, όπως χαρακτηριστικά μας αποκαλούν. Αυτή την κατάκτηση τη χρωστάμε σε εσάς, στην αλληλεγγύη σας. Είστε η φωνή μας σε κάθε γειτονιά της χώρας μας. Σήμερα η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει την ευθύνη που έχει. Μέσα από την πλήρη εγκατάληψη δημιούργησε τις πιο επικίνδυνες συνθήκες που ζει στην ιστορία της Ιλάρκο. Την διέλυσε. Δημιούργησε συνθήκες σταματήματος της λειτουργίας για να τη δώσει τσάμπα χωρίς εργαζόμενους. Βρισκόμαστε λίγες μέρες μετά την τελική φάση των εγκληματικών διαγωνισμών εκποίησης και αγωνιζόμαστε και μέσα από τον αγώνα έχουμε, έχουμε κερδίσει να είμαστε όρθιοι, να είμαστε περήφανοι στην εργασία μας. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την τελική μάχη μέχρι το τέλος και θα τη δώσουμε και θα κερδίσουμε γιατί δεν είμαστε μόνοι, είμαστε, είστε μαζί μας. Η κυβέρνηση πολιτικά έχει χάσει. Δεν μπόρεσε να εξαπατήσει κανέναν. Η ΛΑΡΚΟ δεν είναι ένα αβαρέντι δίχως πάτο. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμιά ευθύνη για τη σημερινή κατάδια. Σήμερα έχουμε κερδίσει με το σπαθί μας να στεκόμαστε απέναντι στην κυβέρνηση. Να έχουμε το ίδιο μποή, να τη κοιτάμε κατάματα και να απαιτούμε τις αυτονόητες δεσμεύσεις από την πλευρά της, όπως τη συνέχιση της ενιαία λειτουργίας, τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, την ανάπτυξή της, την καταβολή του δουλευμένου μόχθου μας. Ήρθαμε σήμερα στην Αθήνα για να αποδείξουμε ότι μετά από 22 μήνες έχουμε κουράγιο να συνεχίσουμε. Δεν έχουμε πει την τελευταία μας κουμπέντα, θα συνεχίσουμε, δεν είμαστε μόνοι, θα συνεχίσουμε αυτό το τίμιο αγώνα θα κερδίσαμε, θα κερδίσουμε. Το πετύχαμε και σήμερα. Ήρθαμε σήμερα επιδιώκοντα από την κυβέρνηση άμεσα να τοποθετηθεί. Να την προειδοποιήσουμε να μην τολμήσει και δεν διασφαλίσει τα αιτήματά μας. Ήρθαμε σήμερα για να εκφράσουμε με όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να ανεχτούμε να κλείσουν αυτή την επιχείρηση. Δεν πρόκειται να ανεχτούμε ούτε μία απόλυση. Δεν πρόκειται να χαρίσουμε μισό ευρώ, ένα λεπτό του ευρώ από το αίμα μας. Μας το χρωστούν, το δουλέψαμε, πεθάναμε, είναι δικό μας. Το προηγούμενο διάστημα δώσαμε τη μάχη σε δύσκολες, πρωτόγνωρες όπως και σήμερα συνθήκες, απαγορεύσεις, πανδημίες μαζί με όλους, με άλλους χώρους που καθημερινά ο καθένας έδινε το δικό του αγώνα στους τόπους δουλειάς, κρατήσαμε τη σπίδα του αγώνα. Οι συνάδελφοι στην E-Food, οι συνάδελφοι στην Αυγικοεπισκευαστική, οι ναυτεργάτες, οι δημενεργάτες της Κόσκο πήραν αυτή τη σπίθα, την κάναν φλόγα και εμείς δεσμευόμαστε. Δίνουμε όρκο εργατικής τιμής ότι αντί τη σπίθα, αντί τη βλόγα θα την κρατήσουμε μέχρι να γίνει φωτιά για να κερδίσει όλη η εργατική τάξη. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Πραγματικά σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε σήμερα να μιλάμε. Ένας για όλους και όλοι για ένας. Μέχρι τη νίκη. Σας ευχαριστούμε.